Τι νιώθεις για τη Χριστίνα? Για τη Χριστίνα. Απλά. Τι νιώθεις για τη Χριστίνα με ειλικρίνεια απέναντι σε μένα, στους φίλους μου που είναι εδώ και κυρίως στους τηλεθεατές που βλέπουν και ξέρουν. Ωραία, ωραία. Θα πω. Για τη Χριστίνα μου αρέσει εμφανισιακά σαν κοπέλα και ο τρόπος που είναι εδώ, μέσα εδώ και πώς μου συμπεριφέρεται. Mm-hmm. Τώρα αυτό που μένει είναι όταν θα βγούμε, να δούμε στη ζωή πώς θα είναι απέναντι με πολλούς ανθρώπους εκεί. Αυτό θέλω να δω. Για την ώρα εδώ μέσα μου αρέσει αυτό. Δηλαδή σου αρέσει αισθητικά. Ναι. Και σου αρέσει και ερωτικά, φαντάζομαι. Ερωτικά, ναι, ναι, απλά. Μιλάω απλό. Ξέρεις, έχουμε δαιμονοποιήσει πολλές έννοιες. Δηλαδή φαίνονται υπερβολικές, είναι πολύ απλές. Λοιπόν, σ' αρέσει αισθητικά, σαν ναι, αυτό ναι. Που είναι. Σ' αρέσει ερωτικά. Ερωτικά, μέχρι στιγμής αυτό ναι. Απλά λέω ότι αυτό. Όχι, αν σ' αρέσει, είπα. Ναι, ναι. Ναι. Την ποθείς, δηλαδή. Την ποθείς, την ποθείς. Ναι, αλλιώς τι κάνουμε, παίζουμε τώρα εδώ. Ωραίος. Είμαστε παιδιά, είμαστε. Ωραίος. Δεν είμαστε παιδιά. Παιδί μου λέει, παιδί μου, γιατί τα γεννά. Οι ίδιες ερωτήσεις απευθύνονται στην εξ αριστερών συγκατοικό σου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι καλός ή κακός μέσα σε αυτό το σπίτι γνωρίζουμε για τον άλλον συγκεκριμένα πράγματα. Θα πρέπει να βγούμε έξω, να δούμε τον άλλον πώς είναι στην καθημερινότητά του, στην πραγματική του ζωή. Και μετά μπορούμε να πούμε να πάρουμε μια απόφαση. Σ' αρέσει ο Παναγιώτης σαν άντρας. Πάρα πολύ. Εγώ το έχω δηλώσει από την αρχή. Ναι, όχι, ρωτάω. Ρωτάω. Σε κάθαρα και ειλικρινά το είπα. Του μ' αρέσει. Χριστίνα, ο Χρήστος σου αρέσει. Το ίδιο. Όχι. Μπορεί εσείς να τους βλέπετε ίδιους, αλλά έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Άρα ο χαρακτήρας του Παναγιώτη είναι που σε έχει. Ο Παναγιώτης είναι λίγο πιο τσαχπινογαργαλιάρης, έχει πιο πολύ χιούμορ, κάνει πλάκες, είναι πιο. Μου δίνει πολύ, πολύ καλή διάθεση, μου φτιάχνει διάθεση. Γι' αυτό τον έχω ξεχωρίσει από τον Χρήστο. Mm-hmm.